Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή μαζί στο ένα channel. Θα κάνουμε και τη σημερινή εκπομπή εδώ μαζί από τις 6.30 μέχρι και τις 7.30. Μαζί λοιπόν με θέματα της τοπικής, της περιφερειακής αλλά και της πανελλαδικής σας επικαιρότητας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την εκπομπή μας ευθύς για αμέσως για σήμερα και θα πάμε στην όμορφη Δράμα όπου θα συνομιλήσουμε με την κυρία Αλίκη Τσιαμούρα που είναι η πρόεδρος της Ένωσης Κυριών Δράμας. Να μιλήσουμε λίγο για τις δράσεις της Ένωσης που όπως και παλαιότερα είχαμε πει είναι αρκετές. Η Ένωση αυτή είναι πολύ δραστήρια και μάλιστα έχουμε και μία πρόσφατη δράση από την Ένωση Κυρίων Δράμας. Να την καλησπερίσουμε λοιπόν την κυρία Τσιαμούρα στην εκπομπή μας. Κυρία Τσιαμούρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είχαμε πρόσφατα την περασμένη Δευτέρα, πριν δύο μέρες, δράσεις από την Ένωση Κυριών Δράμας, μία ημερίδα με την ονομασία «Ώρα να μιλήσεις». Είναι μία από τις πολλές δράσεις που κάνετε ως Ένωση, κυρία Τσιαμούρα. Ακριβώς. Ένας από τους στόχους λοιπόν τους τελευταίους της Ένωσης Κυριών ήταν να ασχοληθεί με τον θήτη. Με αυτόν δηλαδή που κακοποιεί το θύμα, που κακοποιεί την γυναίκα. Mm-hmm. Ασχοληθήκαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ασχολούμαστε και θα ασχολούμαστε φυσικά με την έμφυλη βία. Mm-hmm. Ωστόσο όμως πιστεύω ακράδαντα ότι ο θήτης είναι και αυτός θύμα. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε από τη ρίζα του το κακό. Mm-hmm. Και ποιο είναι αυτό, είναι ο θήτης. Έτσι λοιπόν μπορέσαμε και μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα που εμπλέκονται τρία πανεπιστήμια της χώρας, το Πανεπιστήμιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπως συνηθίζουμε να το λέμε, mm-hmm. Ένα πανεπιστήμιο από τη Δυτική Αθηνών και ένα πανεπιστήμιο από την Πελοπόννησο. Mm-hmm. Επίσης, καταφέραμε και εντοπίσαμε από ένα ταξίδι που έκανα γι' αυτόν και μόνο το σκοπό στην Ισλανδία και στην Νορβηγία πώς να εντοπίσω φορείς που ασχολούνται με τον θήτη. Εντόπισε λοιπόν στην επίσκεψή μου ένα φορέα που ασχολήθηκε εδώ και 30 χρόνια ασχολείται με τον θήτη. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν όλοι αυτοί εμπλέκονται στο πρόγραμμα αυτό που ονομάζεται «Ώρα να μιλήσεις» για να έχουμε και τα ταποθούμενα αποτελέσματα. Mm-hmm. Σήμερα και χθες μας εκπαίδευσαν, ήρθαν οι κυρίες από την Νορβηγία, ψυχολόγοι, mm-hmm. μας εκπαίδευσαν και δεν εκπαίδευσαν μόνο τα 15 στελέχη της Ένωσης Κυριών, mm-hmm. αλλά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όλους τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους ψυχολόγους, αστυνομικοί, από τα δικαστήρια εκπρόσωποι, προκειμένου να μας εκπαιδεύσουν πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον θήτη. Mm-hmm. Πραγματικά ενθουσιαστήκαμε από τον τρόπο προσέγγισης. Επίσης, το πρόγραμμα μάλλον η εκπαίδευση θα επαναληφθεί σε μερικούς μήνες. Και στόχος μας είναι όλοι μαζί στην Δράμα και στη συνέχεια σε όλη την περιφέρεια mm-hmm. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να βοηθήσουμε, να μεταφέρουμε δηλαδή την γνώση που θα πάρουμε, να τη μεταφέρουμε και σε άλλα στελέχη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτή τη μάστιγα που λέγεται έμφυλη βία. Mm-hmm. Όπως από και σε άλλες δράσεις, κυρία Τσιαμούρα, έτσι και αυτήν θα την φέρετε στις περισσότερες περιοχές, δεν θα περιοριστείτε μόνο στην πόλη της Δράμας. Ναι, εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Mm-hmm. Δεν λύνεται το πρόβλημα μόνο εάν περιοριστείς, ξέρεις, μόνο σε μια κοινωνία. Ακριβώς. Πλέον, το είχατε αποδείξει αυτό και με το Mobile School. Ακριβώς. Και εκείνο που πρέπει να επισημάνω είναι ότι τόσο σημαντικό ήταν αυτό το πρόγραμμα, όπως mm-hmm. και το Mobile School, που στην ημερίδα, στην έναρξη μάλλον του προγράμματος, ήρθε ο ίδιος ο πρέσβης της Νορβηγίας, γιατί όπως είναι γνωστό, η Νορβηγία και δύο άλλα κράτη είναι αυτά τα οποία στηρίζουν την Ελλάδα και όχι μόνο και κυρίως τις ευπαθείς ομάδες. Αυτά λοιπόν τα δύο προγράμματα που υλοποιεί αυτή τη στιγμή η Ένωση Κυριών υποστηρίζονται από την Νορβηγία
Και ήταν πραγματικά ενθουσιάστηκε ο πρέσβης, ο οποίος μας συνόδευσε και σε, σε έναν καταβλητισμό για να δει ο ίδιος πώς με το Mobile School διαχειριζόμαστε και προσεγγίζουμε τα παιδάκια Ρωμά. Και βέβαια ενθουσιάστηκε πάρα πολύ με την ιδέα, με το πρόγραμμα αυτό τώρα να μιλήσεις. Ήρθαν εκπρόσωποι από το Ίδρυμα Ποδοσάκη, που αυτοί μαζί με τη Solidarity είναι αυτοί οι οποίοι θα παρακολουθούν και διαχειρίζονται το πρόγραμμα. Και είμαι υπέρ πάντα της άποψης ότι πρέπει όλοι μαζί, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, να δουλέψουμε, να συνεργαζόμαστε, ο ένας να στηρίζει και να βοηθάει τον άλλον, και όποιος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα δεν έχει παρά να συνεδριάζει με άλλους φορείς, με άλλους έτσι, συναδέλφους του, για να μπορούμε να δίνουμε τη σωστή λύση. Mm-hmm. Τι άλλο να περιμένουμε από την Ένωση Κυρίων Δράμας? Σε πολύ λίγες ημέρες θα σας ανακοινώσουμε άλλο ένα πρόγραμμα που είναι μέσα από τα Erasmus Plus, που το πρόγραμμα αυτό θα αναφέρεται στην έμφυλη βία μέσω όμως του διαδικτύου. Και για να επανέλθω στο προηγούμενο πρόγραμμα, από Δευτέρα θα αρχίσουν σχολεία της πόλης μας να επισκέπτονται το ξενώνα και να βλέπουν το ξενώνα και να ξέρουν ότι στην πόλη τους υπάρχει ένα καταφύγιο για τις γυναίκες και για τα παιδιά που κακοποιούνται, αλλά και η καθηγήτρια, η δική σας η καθηγήτρια, η οποία είναι Καβαλιώτσα, η κυρία Σεβαστή Διαφεύγη, θα έρχεται κάθε μέρα να υποδέχεται τα σχολεία και να μιλάει με τα παιδιά για να μπορέσουμε, γιατί ο θήτης δημιουργείται τις περισσότερες φορές μέσα από ένα αρρωστημένο οικογενειακό περιβάλλον. Τώρα εν ώψη του Πάσχα, διότι έχουμε και τις εορτές του Πάσχα σύντομα, θα κάνετε κάτι εσείς ως Ένωση? Εμείς δεν σταματάμε καθόλου. Είμαστε ίσως ο μοναδικός φορέας σε ολόκληρη την Ελλάδα που καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας δεν κλείσαμε ούτε μία μέρα, γιατί θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να στεκόμαστε και να στηρίζουμε όλους τους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Επομένως, για μας Πάσχα είναι η καθημερινότητά μας. Κάθε μήνα, λοιπόν, τα 1.850 μέλη οικογενειών παίρνουν τα τρόφιμά τους, τόσες μεγάλες ποσότητες που να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις οικογενειακές τους ανάγκες. Φυσικά τους καλύπτουμε με την ένδυση, με την υπόθεση, με την ψυχολογική υποστήριξή τους, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, με τις ιατρικές εξετάσεις, με την κάλυψη των πληρών, με τη συμμετοχή των φαρμάκων τους σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ χαμηλόμισθοι, έχουν ελάχιστο εισόδημα. Προσπαθούμε δηλαδή ολιστικά να βοηθάμε και να στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς γνωρίζουμε ότι είστε δίπλα σε όλους, κυρία Τσιαμούρα. Γνωρίζουμε ότι κάνετε πολλές δράσεις και όπως είπα και από την αρχή πριν σας καλησπερίσουμε, είστε νομίζω μία από τις πιο δραστήριες ενώσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα. Μας το έχετε αποδείξει αυτές με τις διάφορες δράσεις, όπως είναι το Mobile School, όπως είναι τώρα και το Ώρα να Μιλήσεις. Ξέρουμε ότι θα είστε δίπλα σε όλους τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό και σας ρώτησα και για το Πάσχα. Να είστε καλά και να είσαστε σίγουροι ότι αυτό το πρόγραμμα πολύ σύντομα θα το μεταφέρουμε και στην Καβάλα. Θα περιμένουμε να σας δούμε και στη δικιά μας πόλη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσιαμούρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ό,τι καλύτερο στη ζωή σας. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε ξανά στο περασμένο Σαββατοκύριακο και θα πάμε με την βοήθεια του Γιάννη που είναι στη ροή. Θα περάσουμε να δούμε την πρεμιέρα της ταινίας «Κλαδί στην φωτιά», το οποίο ήταν από την 1 έως τις 3 Απριλίου εδώ στην πόλη της Καβάλας. Θα πάμε λοιπόν να δούμε έναν απολογισμό των ημερών αυτό τη πρεμιέρα εδώ στην πόλη της Καβάλας και αν οι πολίτες της Καβάλας τίμησαν τη συγκεκριμένη ταινία. Δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας να καθίσουμε με την ησυχία μας.
τα δούμε και να συζητήσουμε γι' αυτά. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η προβολή της ταινίας «Κλαδί στη φωτιά» την Παρασκευή 1η αλλά και την Κυριακή 3 Απριλίου στον κινηματογράφο Απόλλων στην Καβάλα σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μουρατίδη, όπου πέραν από τους αγαπημένους ηθοποιούς Σπύρο Μπιμπίλα και Γενοβέφα Κτενίδου, υπάρχει και ένα ιδιαίτερα ταλαντούχο και πραγματικά έμπειρο καλλιτεχνικά και υποκριτικά cast ηθοποιών που συμμετέχουν στην ταινία. Στεύεστε. Μια ελληνική κινηματογραφική παραγωγή όπου κάποιος συναντά όλα τα είδη και συνοριακά στοιχεία τόσο αρμονικά δεμένα μεταξύ τους, τόσο σε σκηνοθετικό όσο και σε σεναριακής ροής επίπεδο στο έργο. Και χαιρόμαστε για τις ευκαιρίες που μας δόθηκαν αναγνώριση στο εξωτερικό. Εύχομαι οι ίδιες να δοθούν και στην Ελλάδα, καθότι εμείς ζητήσαμε χρήματα και από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου πριν από χρόνια σαν ολοκληρωμένη ταινία μεγάλου μήκους. Και μάλιστα πατήχαμε σε μια συγκυρία που είχαν αργήσει να απαντήσουν από το Ελληνικό Κέντρο και η απάντηση ήταν ένα ωραιότατο όχι. Όταν λοιπόν βρεις ανθρώπους δημιουργικούς, με όρεξη, που αγαπάνε την τέχνη σαν να η ψυχή τους ολόκληρο, όπως είναι η Μαρία Καραβία, όπως είναι ο Σπύρος ο Μπιμπίλας, οι οποίοι μας βοήθησαν πάρα πολύ, γίναμε μια καλλιτεχνική οικογένεια. Και είμαστε πολύ τυχεροί που τους γνώρισα και είμαστε πλέον και φίλοι πέρα από συνεργάτες και συντελεστές μιας παραγωγής. Όμως στηριζόμαστε μόνο σε ανθρώπους τέτοιους. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει και η πολιτεία να δει διαφορετικά το θέμα κινηματογράφος σε μια χώρα η οποία γέννησε την υποκριτική. Όταν ο Θέσπης αντίκρισε τους υπόλοιπους χορευτές και λέει «Βρε παιδιά, αντί να τα πούμε τραγουδιστά, δεν τα λέμε μιλητά μερικά λογάκια». Και έτσι επισήμως καταγράφηκε ότι το θέατρο γεννήθηκε στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν το θέατρο είναι και υποκριτική. Άρα λοιπόν νομίζω πως εμείς πρέπει να δώσουμε βάση στην υποκριτική και να δούμε και εμπορικά αν θέλετε αυτό το κομμάτι. Έλλη! Εμείς προσωπικά στην ταινία αυτή που λέγεται «Κλαδί στη φωτιά» δεν είμαστε ούτε, πώς το πω, ούτε υποκινημένοι από κάποιο συμφέρον ή κάτι τέτοιο. Θέλουμε να πούμε την αλήθεια που εμείς έχουμε διαπιστώσει, που έχουμε μέσα μας. Τώρα γιατί λέγεται «Κλαδί στη φωτιά» το διαπιστώστε όταν δείτε τελικά την ταινία αυτή. Τι σημαίνει «Κλαδί στη φωτιά» για τον καθένα και θα είμαστε εμείς και μετά το πέρας της ταινίας να πρόθυμοι να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και απορίες που να έχετε. Άρα λοιπόν θα θέλαμε αυτό το πράγμα να ταξιδέψει περισσότερο, αυτή η ταινία να ταξιδέψει περισσότερο. Έχουμε κλείσει και 9 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη μια προβολή. Μιλάμε και με Αλεξανδρούπολη, βλέπουμε θα προκύψουν και άλλες πόλεις και σίγουρα αυτό στο οποίο αποσκοπούμε μελλοντικά είναι να γίνει και άλλη ταινία, γιατί εμείς αγαπάμε το ελληνικό σινεμά, θέλουμε να το προωθήσουμε και είχα παρακολουθήσει προσφάτως μια συνέντευξη από καλλιτέχνες που είχαν πάει στην κηδεία του Φίνος Φιλμ. Κλαμμένοι με δάκρυα στα μάτια, λέγανε «Θρυνούμε γιατί σήμερα λέει μαζί με το Φίνο Φιλμ πεθαίνει και ο ελληνικός κινηματογράφος». Πόσο προφητικό ήταν αυτό που είπανε πριν από χρόνια. Δηλαδή δεν έχουμε πάρει τα πάνω μας ακόμα σαν ελληνικό σινεμά. Συναισθήματα, καταστάσεις, ανατροπές, διλήμματα, ένα ένοχο παρελθόν αλλά και οι προκλήσεις που συναντούν οι χαρακτήρες της ταινίας στο σήμερα είναι παράλληλοι δρόμοι και συνδετική κρίκη με την βροχή στο δάσος, τον πρωινό ήλιο, τα νυχτερινά άστρα, τον ήχο των δέντρων από το δυνατό αέρα αλλά και την ηρεμία πριν την καταιγίδα. Ο Ιούλιος Απαρτή αποφάσισε ομόφωνα. Σε παρακαλώ, μητέρα. Λόγω του ότι τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, υπήρχε και η λειτουργία κάθε Παρασκευή. Ήρθε κόσμος τόσος όσο πηγαίνει στις άλλες ταινίες. Αυτό είναι ικανοποίηση για μας, γιατί χωρίς να μας ξέρουν, χωρίς να υπάρχουν φίρμες τηλεοπτικές, είχαμε την ίδια ανταπόκριση. Και το άλλο είναι ότι ήρθαν και άνθρωποι που ξέρουν από τέχνη, ήρθαν κάποιοι παράγοντες της πόλης μας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ βέβαια. Και σήμερα όμως βλέπω ότι θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα
γιατί και ακούστηκε ότι η ταινία είναι πάρα πολύ καλή και ήξερα και από άλλους ανθρώπους που με ειδοποιήσανε και φίλους ότι θα έρθουν Κυριακή, γιατί η Παρασκευή δεν βόλευε καθόλου. Οι πρώτες εντυπώσεις βγαίνοντας από την αίθουσα όσον αφορά τη σκηνοθεσία, όσον αφορά την παρουσίαση του cast. Μου έκανε εντύπωση το ότι είχαν συλλάβει τέτοιες λεπτομέρειες κάποιοι άνθρωποι, γιατί μετά κουβεντιάσαμε κιόλα. Και λέγανε κάποιες λεπτομέρειες που πραγματικά, δηλαδή την Παρασκευή, ήρθαν αυτοί που λαχταράνε να δουν καλή ταινία. Ενώ πατάει στο παλιό κλασικό κινηματογράφο, είναι πρωτοποριακή. Γιατί η ματιά του σκηνοθέτη είναι τέτοια, που πραγματικά παρουσίασε ένα θρίλερ, με πάρα πολύ ενδιαφέρον, με ωραία εικόνα, ωραία μουσική. Επικοινωνεί η ταινία πάρα πολύ με το κοινό, με τον θεατή, και φεύγει ο κόσμος ευχαριστημένος. Και λέει ότι επιτέλους είδαμε μια πάρα πολύ ωραία ελληνική ταινία. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν άνθρωποι που την έχουν ξαναδεί σε δοκιμαστική προβολή που κάναμε εδώ πριν 2 χρόνια στο Ζέφυρο, όμως με κλειστές πόρτες, απλώς κάποιοι φίλοι είχαν έρθει και την ξαναβλέπουν. Και πού θα είναι ο επόμενος σταθμός της ταινίας? Είναι η Θεσσαλονίκη στις 9 Μαΐου. Περιμένουμε μια ημερομηνία από την Αλεξανδρούπολη και από τη Δράμα. Στη Δράμα θα παίζονταν πιο νωρίς, αλλά είχαν κάποιο ατύχημα με τον ιδιοκτήτη εκεί, δυστυχώς. Και μετά θα δούμε, αν πάει σήμερα καλά, πιστεύω ότι η διοίκηση εδώ, η διεύθυνση του κινηματογράφου, πιστεύω ότι θα την προβάλλει και πάλι. Πώς καταλαβαίνεις τις αντιδράσεις του όταν τελειώνει η ταινία και φεύγουν με διαφορετικά συναισθήματα και παράξενα συναισθήματα? Δεν μπορώ να κάνω εγώ κριτική. Τι νιώθεις εσύ, τι feedback παίρνεις? Σε γενικές γραμμές ότι αρέσει η ταινία, η ιστορία και τα μηνύματα περνάνε. Άρα υπάρχει αλληλεπίδραση με τον κόσμο στον τρόπο που προσεγγίζει την ταινία, έτσι? Υπάρχει, ναι. Υπάρχει. Εγώ ήθελα να κάνω μια ταινία, τέλος πάντων, με 2 λόγια. Για να πω ότι, παράδειγμα, τα φαινόμενα δεν απατούν, παρεξηγούνται. Με 2 λόγια.